Όχι, είμαι στην Αθήνα και εδώ έχουμε επίσης ένα καύσωνα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου Royal Olympic στην καρδιά της Αθήνας και πραγματικά μας έχει κάψει η ζέστη. Θέλω να αναφέρω φυσικά ότι στο Παγκόσμιο αυτό συνέδριο το θέμα των κλιματικών αλλαγών ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κόλλησε ο κύριος Δανός. Έχουμε τη σύνδεσή μας. Έχουμε ένα πρόβλημα σήμερα με τις συνδέσεις μας. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και να επανέλθουμε. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε τον κύριο Δανό. Είχαμε λάμψεις στον ουρανό της Κύπρου και τελικά ήταν ο Έλον Μάσκ που είχε στείλει σειρά τους δορυφόρους του. Μην τον χάσουμε. Και αυτή τη στιγμή θα δούμε και το σχετικό βίντεο. Γύρω από τη γη περιστρέφονται χιλιάδες, πάνω από 6.000 δορυφόροι αντιλαμβανόμαστε. Άλλοι ενεργοί, άλλοι ανενεργοί, άλλοι σκουπίδια οι οποίοι θα πέσουν, τα οποία θα πέσουν στον ωκεανό. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και να επανέλθουμε. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση, πάμε σε ένα ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Πάμε. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού με τον κίνδυνο πρόκλησης δασικών πυρκαγιών ακαραδοκή βρίσκεται η Κύπρος εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Δυσκολούν, είπαμε, το καλοκαίρι, όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, όταν έχουμε μεγάλες εντάσεις ανέμους, όταν έχουμε χαμηλή σχετική υγρασία, ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών είναι ακόμη μεγαλύτερος, δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι λόγια. Με τις μνήμες των καταστροφικών πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού να είναι ακόμη νοπές, η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί. Απαγορεύεται το άναμα φωτιάς χωρίς άδεια. Αποφύγεται πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως εργαλεία ή γεωργικά μηχανήματα που παράγουν θερμότητα, σπινθήρες ή φλόγα. Μην ανάβετε φωτιά μέσα στα δάση ή σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων από αυτά. Αν δείτε φωτιά ή καπνό κοντά σε δασική περιοχή, τηλεφωνήστε αμέσως στο 1407 ή 112. Κύρια αιτία των περισσότερων πυρκαγιών, ο άνθρωπος. Τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα σε Στρουμπή, Γιόλου και Τσάδα της επαρχίας Πάφου, όπως ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ανδρέας Κετής, ξεκίνησαν από την άκρη του δρόμου και ξέσπασαν σε απόσταση μόλις 2 χιλιόμετρων μεταξύ τους. Τέθηκαν ωστόσο υπό πλήρη έλεγχο. Πόσο προετοιμασμένοι είμαστε για να αντιμετωπίσουμε μία επικείμενη πυρκαγιά, απαντά η πυροσβεστική υπηρεσία. Ως υπηρεσίες καταστολής βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Με διαζώσεις παρακολουθήσεις περιοχών, τόσο με περιπολίες όσο και με την στελέχωση παρατηρητηρίων, τα οποία καλύπτουν οπτικά έναν ευρύ φάσμα της υπεύθυνσης και δασικών περιοχών. Πιο σημαντικό είναι εκεί και όπου εντοπίζουν οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία μπορεί να υποδηλεί κακόβουλη ή εμπριστική πράξη, σίγουρα να ενημερώνουν και να δίνουν έστω και την πιο μικρή πληροφορία. Οι υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν το νησί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απαραίτητο να λάβουμε μέτρα ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ενδέχεται να εκδοθεί μια νέα κίτρινη προειδοποίηση για απόψε το βράδυ και για αύριο, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ελάχιστες απόψε θα είναι αρκετά ψηλές για το εσωτερικό και τα ανατολικά, αλλά και οι αυριανές περίπου στο εσωτερικό. Αναμένουμε επίσης να ανέλθουν κοντά στους 40 βαθμούς. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν οποιανδήποτε δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Μία και μόνο σπίθα είναι αρκετή. Μας πρόδωσε ο δορυφόρος. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Δανό, πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Κύριε Δανέ, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω. Προφανώς η ζέστη υπερθέρμανε το κομπιούτερ και χάσαμε τη σύνδεσή μας προσωρινά. Δεν πειράζει, την ξαναβρήκαμε. Τώρα βάλατε και το γυαλί σας. Γεια σας. Λοιπόν, πού είστε στην Αθήνα? Καταρχάς πείτε μας τι κάνετε στην Αθήνα, γιατί πήγατε για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο. Ακριβώς. Ήταν το παγκόσμιο συνέδριο για την έρευνα του διαστήματος και το θέμα των κλιματικών αλλαγών ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο και συζητήθηκε κατά κόρον και έχουμε δει κάποιους δείχτες, δηλαδή έχουμε δει πώς η ανθρωπότητα έχει ένα σημαντικό ρόλο, καταστροφικό ρόλο προς τον πλανήτη μας και δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι η ζημιά αυτή δεν είναι ούτε από τον ήλιο, ούτε από τα φυσιολογικά φαινόμενα της γης, αλλά καθαρά λόγω της δικής μας υπετιότητας.
Σωστό, σωστό. Τώρα, η Κύπρος πού χωράει σε όλο αυτό? Εσείς τι πήγατε να κάνετε εκεί? Συμμετέχουμε σε κάτι ενεργά? Βεβαίως, είχαμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μας είχε δοθεί να συντονίσουμε την παγκόσμια ημερίδα σαν μέρος αυτού του συνεδρίου, που είχε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και συγκεκριμένα τον ρόλο του ηλιακού ανέμου για τις κλιματικές αλλαγές. Άρα, ερχόμαστε να μελετήσουμε τι ρόλο έχει ο ήλιος στις κλιματικές αλλαγές και αν μπορούμε να μάθουμε γιατί ο Άρης και η Αφροδίτη κατάντησαν να είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή έχουν γίνει πλανήτες κόλαση. Συγκεκριμένα η Αφροδίτη και ο Άρης έχει χάσει τελείως το υγρό στοιχείο της θάλασσας κτλ. Άρα θέλουμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και στη δικιά μας την περίπτωση εδώ στη Γη. Για να μην πάθουμε τα ίδια. Που γίνεται. Για να μην πάθουμε τα ίδια. Ακριβώς. Τώρα, όλα αυτά γίνονται μέσω και πολλές μελέτες και μετρήσεις, γίνονται μέσω δορυφόρων. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είδε ο κόσμος στους ουρανούς αυτές τις μέρες. Έτσι, μια γραμμή, φωτεινή γραμμή μέσα στη νυχτερινή Κύπρο. Τι ήταν του Elon Musk δορυφόροι αυτοί? Ναι. Ακριβώς. Αυτή είναι η δορυφόρη του Elon Musk με το όνομα Starlink. Έχει ήδη εκτοξεύσει κάπου 2.900 τέτοιους δορυφόρους. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Αν σκεφτούμε ότι όλοι οι δορυφόροι που είναι σε τροχιά γύρω από τη Γη είναι γύρω στα 4.500 με 5.000 δορυφόροι. Άρα πέραν από τον μισό είναι δική του. Και έχει σκοπό να εκτοξεύσει άλλες δεκάδες χιλιάδες, ίσως άλλες 40.000, που μιλάει για ένα υπερβολικό αριθμό με σκοπό να παρέχει το ίντερνετ παγκοσμίως και σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση προς το ίντερνετ. Αυτό όμως σημαίνει ότι επηρεάζει πάρα πολύ την δραστηριότητα της αστρονομίας, της επαγγελματικής αστρονομίας, διότι φανταστείτε αυτό το τρένο, όπως το αποκαλούν, από δορυφόρους που είχαν δει χθες κόσμο στην Κύπρο, να συμβαίνει συνεχώς όταν κάποιος κάνει μια επαγγελματική αστροπαρατήρηση και να περνάει μέσα από τη φωτογραφία που κάνει έρευνα ένας επαγγελματίας. Ναι. Εν τω μεταξύ, οι δορυφόροι είναι σε διάφορα ύψη. Δεν είναι μόνο σε ένα ύψος. Κάποιοι από αυτούς, όπως του Elon Musk, πολύ χαμηλά. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να τους βλέπουμε και με γυμνό μάτι? Τους βλέπουμε με γυμνό μάτι όταν αυτοί ανακλούν το φως του ήλιου, όπως είχε γίνει και προχθές. Ναι, ναι. Τώρα, το υψόμετρο στο οποίο πετάνε είναι το λεγόμενο Lower Earth Orbit, το οποίο είναι σχετικά χαμηλά και εκεί μόνο μπορούν να πετάνε, διότι αν έρθουν πιο χαμηλά θα καούν στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια θα επιστρέψουν στην επιφάνεια σαν μικρά συντρίμμια, τα οποία δεν θα τα δούμε καν να αγγίζουν την επιφάνεια. Ναι, και πάντως για να ολοκληρώσουμε με αυτό, οι δορυφόροι είναι κάτι πάρα πολύ απαραίτητο για τη σημερινή ζωή και την ανθρωπότητα. Από τα τηλεπικοινωνιακά μας δεδομένα και το πώς μιλάμε στο κινητό και πλοηγούμαστε μέσω του GPS, μέχρι την πρόγνωση του καιρού, την κλιματική κρίση και γεγονός όπως ότι η γη είναι στρογγυλή, κύριε Δανέ. Κάποιοι το αμφισβητούν μέχρι και αυτό. Ναι, ναι. Όσοι έχουμε πετάξει σε αεροπλάνο και έχουμε δει το πώς είναι στρογγυλή η γη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όσους θέλουν να λένε για conspiracies ότι δεν είναι στρογγυλή, είναι γελία πλέον αυτά τα πράγματα. Επομένως, οι δορυφόροι, ναι, έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ζωή μας και η μελέτη που κάνουν μας βοηθάει πάρα πολύ για την επιβίωση μας στον πλανήτη, την οικονομική δραστηριότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και όλες τις λειτουργίες από πλοήγηση αεροπλάνων, πλοίων κτλ. Η λίστα είναι τεράστια. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλές διακοπές. Κάντε και καμιά μέρα ξεκούραση εκεί στην Αθήνα, που είστε ευκαιρία. Πρέπει να γίνει και ξεκούραση. Σας βλέπουμε από εδώ και σας ζηλεύουμε. Εντάξει, απολαύστε το. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν με το διάστημα και τους δορυφόρους.